Δίπλα στους αγρότες, τις κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν τις τελευταίες ημέρες είναι και κτηνοτρόφοι. Το σκηνικό αυτό επικρατεί και στη Μαγνησία, όπως και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας. Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά, τα προβλήματα σε κάποιες περιπτώσεις είναι κοινά. Παλεύουμε για να επιβιώσουμε. Ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων σε επίπεδο Μαγνησίας επισήμανε ότι η κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να μας απαντήσει αν θα πρέπει να έχουμε τα ζώα μας ή να εγκαταλείψουμε το επάγγελμα. Μετά από αυτό που έχουμε γίνει, μετά από πολλά που έχουμε κάνει, έχουμε βγει στους δρόμους, πήγαμε και χθες λίγο στον Αλμυρό να βοηθήσουμε τους αγρότες που μας ζητήσανε βοήθεια. Πήγαμε εκεί για λίγο όσο μπορούσαμε κτηνοτρόφοι. Είχα μια απάντη σαν κτηνοτροφικό σύλλογος Μαγνησίας να μας καλέσουν από τον κύριο Ευγενάκη το γραφείο και να μας προσπαθούν να μας κλείσουν ένα ραντεβού. Μας είχαν πει και για σήμερα ή μέχρι την επόμενη εβδομάδα προφανώς θα μας κλείσουν ένα ραντεβού για να κατέβουμε στην Αθήνα σαν κτηνοτρόφοι να μιλήσουμε, να δούμε τα προβλήματά μας και ποια είναι τα βήματα που θα ακολουθήσουμε από την κυβέρνηση. Περιμένουμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε αυτή τη συνάντηση με τον ίδιο τον κύριο Ευγενάκη το Λευτέρη. Και μετά όποιες απαντήσεις έχουμε από εκεί θα βγούμε να τα πούμε έτσι. Και πιστεύουμε ότι θα τα βρούμε, γιατί είπε και αυτός ότι θα δεχτεί, θα συμβιβαστούμε κάπου, θα βοηθηθούμε σαν κτηνοτρόφοι. Πάμε πολύ καλά μέχρι τώρα, ας πούμε, από το τηλεφώνημα που είχαμε από το κύριο Ευγενάκη το γραφείο. Είναι οι ζημιές που έχουμε πάθει μετά από φωτιά, μετά από δύο πλημμύρες που τα έχουμε ξαναπεί, είναι οι επιδοτήσεις και η τιμή του γαλάτου και ο έλεγχος που ήδη έχει ξεκινήσει και κάνει ελέγχους στα μεγάλα τα τυροκομεία και έχουμε πάει πολύ καλά, ας πούμε, και ο έλεγχος και όλα. Ζητάμε να έχουμε στήριξη σαν κτηνοτρόφοι. Αυτή τη φορά πάντως, όπως λένε αγρότες και κτηνοτρόφοι, έχει πριτανεύσει ενότητα και ευελπιστούν ότι μέσω των κινητοποιήσεων θα ευαισθητοποιηθεί η κυβέρνηση ώστε να συναντήσει τις αντιπροσωπείες και σε κάθε περίπτωση να δοθούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα.